Στις αρχές του μήνα, μέλη του ΠΑΜΕ έφτασαν με λεωφορεία εξ από το Μέγαρο Μαξίμου, πραγματοποιώντας κατάληψη. Λίγες μέρες αργότερα, η ακτιβίστρια Αυγή Βουτσινά πέταξε μια κότα στην αυλή του Μεγάρου. Όλα αυτά προκάλεσαν την αντίδραση της αστυνομίας. Δεν μπορεί να περάσει κανείς σε αυτό το δρόμο, γιατί φοβούνται, όπως πες και εσύ πολύ σωστά, τυχόν καταδρομική επίθεση. Ανησυχώντας για την τάξη και την ασφάλεια της πρώτης φοράς αριστερά, το ότι να είναι επιχείρησε να τσεκάρει από μόνο του τα μέτρα γύρω από το Μέγαρο Μάξι. Ο τρόπος ήταν απλός. Στήσαμε κρυφά μια κάμερα απέναντι από την οδό Ηρώδου Αττικού και στείλαμε σε μυστική αποστολή όλη τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής μας. Ποιον από τους τρεις θα αφήσουν οι αστυνομικοί να περάσει? Για την πρώτη δοκιμή του σημαντικού αυτού πειράματος, στους αστυνομικούς στείλαμε τη σεξι Έλενα. Τώρα να θέλω να λέω κάτι. Άνοιγες από τον Σύνταγμα? Όχι, καλά. Δηλαδή, Σύνταγμα του Συνολίου. Δεν θέλω στην πλατεία, δεν θέλω... Εδώ είναι το Καλλιμάρμαρο, να πας πω κάτι. Ποιος είναι το Καλλιμάρμαρο? Αυτό. Ωραία. Όλο κάτι. Οκ, αλλά δεν είναι και αυτά. Τι? Εννοώ, περνάω. Παίρνω, θα σε πίσω. Ευχαριστώ. Η σεξι Έλενα, όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο, πέρασε με ευκολία από τα μπλόκα της πρωθυπουργικής κατοικίας. Σημαίνει αυτό όμως πως περνάνε όλοι? Για να το διαπιστώσουμε, στο δεύτερο πείραμα χρησιμοποιούμε τον μπανάνα πάνω. Ο μπανάνα πάνος επιχείρησε πρώτα να περάσει από την μπροστινή είσοδο της Ηρώδου Αττικού στη διασταύρωση με τη Βασιλή Σοφίας. Χωρίς επιτυχία. Έτσι, ο μπανάνα πάνος προσπάθησε να περάσει την μπανάνα του από πίσω. Κάπως καλύτερα, αλλά οι αστυνομικές δυνάμεις δείχνουν μια νευρικότητα. Ευτυχώς αυτός δεν αντιστέκεται και το επεισόδιο τελειώνει ανέμακτα. Στη συνέχεια, επιχειρήσαμε να τρυπώσουμε με τον Σουάκ Θανάση. Δεν με απαθήνα. Δεν μπορώ να περάσω να βγούμε από εδώ. Εσύ, where you want to go? Παρακαλώ, μπορεί να σύνταγμα. Σύνταγμα. Τρένο γραμμή. Σύνταγμα είναι από εδώ, ελευθεία. Σύνταγμα, here. Οκ, δηλαδή εγώ μπορώ να περάσω, έτσι. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Ο Σουάκ Θανάσης πέρασε. Μα η σεξι Έλενα δεν είχε πει η τελευταία της λέξη. Έτσι, επιχείρησε να περάσει από τον μπλόκο, κρατώντας φανερά ένα όπλο. Αυτό το μαξιλαρένιο σφυρί. Όπως βλέπουμε, κανένας αστυνομικός δεν πρόσεξε το σφυρί. Για το τελευταίο μας πείραμα, κάναμε τον απεσταλμένο μας όσο πιο ύποπτο γίνεται. Και κάπου εκεί, το ρεπορτάζ πήρε μια αναπάντεχη τροπή. Ο ρεπόρτερ Θανάσης Πασάς δεν έφτασε ποτέ στην άλλη άκρη του δρόμου. Η αστυνομική δύναμη της πρωθυπουργικής οικίας τον σταμάτησε, τον πήρε μαζί της και τον προσήγαγε στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος. Η προσαγωγή του Θανάση Πασά προκάλεσε σχεδόν αμέσως ένα μαζικό κύμα συμπαράστασης από όλο τον πλανήτη. Θα ανακοροϊδέψει ρε π***ι τον πρωθυπουργό? Ναι. Θα τον ξανακοροϊδέψει ρε π***ι? Όχι, όχι. Θανάσης Πασάς, ένας ήρωας των καιρών μας.